Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Χρόνια πολλά κιόλας. Δεν τα είπαμε την περασμένη Κυριακή. Ελπίζω να περάσατε πολύ καλά το Πάσχα με τους αγαπημένους σας. Εγώ είμαι ένα κιλό συν. Δεν ξέρω εσείς αν τολμήσατε να ζυγιστείτε. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για το σημερινό βίντεο. Με δυσκόλεψε πάρα πολύ να το φιλμάρω. Νομίζω όμως ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να δείτε πώς διαφορετικά foundations ανταποκρίνονται στη δική μου λιπαρή επιδερμίδα κατά τη διάρκεια της ημέρας και βγάζοντας την μάσκα. Δοκίμασα λοιπόν ένα διαφορετικό foundation κάθε μέρα για όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και στο τέλος της ημέρας φυσικά σας δείχνουν τα αποτελέσματα και το πόσο αυτό έχει μεταφερθεί στη μάσκα. Πριν ξεκινήσουμε να σας θυμίσω πόσο σημαντικό είναι για μένα να έχετε εγγραφεί στο κανάλι και πόσο με βοηθάει, γι' αυτό αν δεν το έχετε κάνει ήδη πατήστε τώρα το subscribe ή το κουμπί εγγραφή, αλλά και το κουδουνάκι, μην το ξεχνάτε αυτό, για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Δεν θέλω να φλιαρώ, ελπίζω αυτό το βίντεο να μην βγει τεράστιο, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως με την πρώτη μέρα. Πάμε πρώτα σε ενυδάτωση της επιδερμίδας και προετοιμασία για το μακιγιάζ. Θα χρησιμοποιήσω σήμερα την Lakheim Sensitive από την Embryolisse και είναι υποαλλεργική και χωρίς άρωμα. Wow, πολύ μου άρεσε το αποτέλεσμα. Όσο η κρέμα απορροφάται, πάμε να κάνουμε τη μίξη. Αυτά θέλουν πολύ καλή ανακίνηση πριν από την χρήση τους. Θα πάρω λοιπόν μία αντλία από αυτό το προϊόν, από το foundation. Θα βάλω μερικές σταγόνες και από το καφέ και θα βάλω και μερικές σταγόνες από το κόκκινο, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα μου δώσει την τέλεια απόχρωση. Λοιπόν, θα το εφαρμόσω με ένα πινέλο χωρίς να βάλω primer ή όπως σκέφτομαι, μπορούμε να βάλουμε primer από τη μία πλευρά του προσώπου, γίνεται και αυτό, και ας βάλω το pore filler από εδώ και πέρα για να δούμε αν θα έχει διαφορά. Συνεχίζω και δεν νομίζω να χρειαστώ περισσότερη ποσότητα από αυτή που έχω ήδη στην παλέτα μου. Ήρθε η ώρα να σετάρουμε τα πάντα και θα χρησιμοποιήσω για την περιοχή γύρω από τα μάτια την Secret Brightening Under Eye Powder από την Laura Mercier και στο υπόλοιπο πρόσωπο την Translucent στην απόχρωση Honey. Τι λέτε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τελικό αποτέλεσμα. Θα χρησιμοποιήσω το Airbrush Flawless Finish Spray από την Charlotte Tilbury για να σετάρω το πρόσωπό μου. Πάντως, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, το αποτέλεσμά μας είναι matte. Όσο matte εμένα μου αρέσει και όσο matte εγώ θέλω. Λοιπόν, είμαστε σε εξωτερικό χώρο για να δείτε το foundation πώς δείχνει. Φοράω τη μάσκα εδώ και μία ώρα, παιδιά, και το αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Η ώρα είναι 6 παρά 3 και έχω εδώ τη μάσκα μου για να σας τη δείξω, μισό λεπτάκι. Η οποία δεν έχει πολύ foundation πάνω, είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη, έχει μόνο αρκετό κραγιόν. Και όπως βλέπετε, δεν έχει φύγει λοιπόν πολύ foundation, οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θα την ξαναφορέσω και αργότερα και θα κάνουμε τελικό check-in το βράδυ για να δούμε σε τι κατάσταση είναι το πρόσωπό μου και πόσο foundation έχει μεταφερθεί στη μάσκα. Ώρα 8:42, πριν από λίγο έβγαλα τη μάσκα και βλέπω ότι έχει αφήσει και αποτύπωμα στο πρόσωπό μου, παιδιά, από τις ελάχιστες φορές που έχει συμβεί αυτό και που τη φοράω τόση πολλή ώρα. Λοιπόν, έχω γραμμούλες εδώ, στη μύτη και από αυτή την πλευρά. Όπως βλέπετε, η λιπαρότητα είναι φανερά αισθητή στο κέντρο του προσώπου, κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή, κρίμα για το συγκεκριμένο foundation. Θέλω να σας δείξω τη μάσκα για να δείτε ότι σε όλη την επιφάνειά της έχει foundation, αλλά βρίσκω ότι έχει φύγει λίγο και ομοιόμορφα. Κατά τα άλλα, επειδή σήμερα αυτό το τεστ δεν ήταν μόνο σε σχέση με τη μάσκα για μένα, ήταν και σχετικά με αυτό το foundation, νομίζω ότι δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω, γιατί ξεκάθαρα δεν ταιριάζει με λιπαρές επιδερμίδες. Αυτά για σήμερα, τα ξαναλέμε αύριο για να δοκιμάσουμε ένα διαφορετικό foundation. Μία νέα ημέρα, ένα νέο foundation. Σήμερα θα τεστάρω αυτό εδώ το foundation από Bobbi Brown, που είναι το Skin Longwear Fluid Powder Foundation με SPF 20. Το λατρεύω, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, γιατί έχει matte τελείωμα, θα το δείτε όμως και στη συνέχεια. Έχω δύο αποχρώσεις, τη W054 και W064, και θα προσπαθήσω να ματσάρω τον λαιμό μου και το σώμα μου, γιατί όπως βλέπετε έκανα το πρώτο self-tan της χρονιάς εχθές και υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο πρόσωπο και στο υπόλοιπο σώμα. Και επί τη ευκαιρία για βάση θα χρησιμοποιήσω την Vitamin Enriched Face Base, φυσικά πάλι από Bobbi Brown. Να ξέρετε, αυτό το foundation μερικές μέρες που βιάζομαι το εφαρμόζω σαν κρέμα με τα χέρια μου και πραγματικά έχει το τέλειο πουδρέ τελείωμα στην επιδερμίδα και είναι και αυτό ιδανικό για εμάς τις λιπαρές. Ωστόσο, θα το σετάρω αφού πρώτα βάλω το concealer μου. Και θα σετάρω και το υπόλοιπο πρόσωπο με την πούδρα από By Terry, την Hyaluronic Hydra Powder, την οποία αγαπώ πολύ και σας έχω ξαναπεί ότι χρειάζεται
ελάχιστη ποσότητα. Okay, είμαι έτοιμη να ξεκινήσω τη μέρα μου. Να σας πω ότι για το σημερινό μακιγιάζ έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ το μπλε μολύβι ματιών από την Laura Mercier. Στα χείλη φοράω Velvet Teddy από MAC και το μολύβι της Anita Brand, το Toffee. Βασικά glow δεν έχω βάλει, να βάλω και λίγο highlighter. Παιδιά, βαριόμουν πάρα πολύ να βαφτώ σήμερα. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:30 το μεσημέρι. Θα ξεκινήσω τώρα τη μέρα μου. Θα σας κάνω check-in και απ' έξω για να δείτε και το μακιγιάζ σε φυσικό φως, ότι φαίνεται πιο ωραίο από ό,τι το βλέπετε τώρα στην οθόνη. Έτσι ελπίζω. Λοιπόν, 2 και φαίνεται η ώρα εδώ πάνω. Φαίνεται. Λοιπόν, και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, μόλις μπήκα στα μάξι, η ώρα είναι 5 και 10 και μόλις τελείωσα τη φυσικοθεραπεία. Οπότε φορούσα τη μάσκα για μία ώρα συνεχόμενα. Το foundation δείχνει εκπληκτικό. Δεν πιστεύω να διαφωνείτε. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει κρατήσει το matte τελείωμα που εμένα μου αρέσει. Και δεν έχει μεταφερθεί και πάρα πολύ στη μάσκα. Σας τη δείχνω τώρα, θα τη δούμε βέβαια και το βράδυ. Καλά, το κραγιόν βέβαια πάντα φεύγει, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος ο ξεροκέφαλος που δεν βάζει ένα σταθερό liquid lipstick. Θα δούμε πώς βάλω αύριο. Πάντως το ρούζ είναι στη θέση του, το bronzer είναι στη θέση του και όλα βαίνουν καλώς. Αν και μπορώ να σας πω ότι στο δρόμο ίδρωσα κιόλας, γιατί παιδιά κάνει ζέστη τρελή σήμερα και εγώ δεν ξέρω γιατί έχω βάλει αυτό το φούτερ και που πάω. Λοιπόν, δεν φλιαρώ άλλο, φεύγω. Θα τα πούμε πλέον από το σπίτι το βραδάκι. Παιδιά, αλήθεια, σχεδόν ξεχάστηκα και παραλίγο να ξεβαφτώ πριν από λίγο, γιατί έχω γυρίσει εδώ και κάμποση ώρα στο σπίτι. Αλλά είχα κάποιες δουλειές να κάνω και τώρα μόλις χαλάρωσα. Η ώρα είναι 9:34. Δεν φαίνεται, δεν κάνει focus για κανένα λόγο. Όχι. Ωραία, ό,τι να είναι πατάω. Ό,τι είδατε, είδατε. Λοιπόν, το foundation με έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω ότι το πρόσωπό μου είναι σε τόσο καλή κατάσταση, ειδικά στο ταφ. Θα σας δείξω τη μάσκα όσο πιο κοντά μπορώ. Έχει φύγει αρκετό, φαίνεται, στη μάσκα, ειδικά εδώ στην περιοχή της μύτης αλλά και στα μάγουλα. Παρ' όλα αυτά, θα σας κάνω ένα zoom έτσι σήμερα, για να το δείτε και από πιο κοντά. Ελπίζω ότι δεν αλλοιώνεται η εικόνα, ότι όλα είναι στη θέση τους, και το ρούζ και το μπρόντζερ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γενικώς και δεν είναι τυχαία το συγκεκριμένο, ένα από τα πιο αγαπημένα μου foundations. Αύριο το πρωί θα δοκιμάσουμε κάποιο άλλο, δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Γεια σας! Είναι Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη, και πραγματικά ανυπομονώ να χαλαρώσω αυτές τις μέρες του Πάσχα, παιδιά, να ξεκουραστώ λιγάκι, γιατί θέλω λίγο να βάλω μία παύση σε όλα. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω την Your Skin But Better CC Plus Color Correcting Full Coverage Cream. Πιο μεγάλο θα μπορούσε να είναι αυτό το όνομα, δεν ξέρω, με SPF 50. Έχω την απόχρωση medium και με είχατε ρωτήσει πάρα πολλές από εσάς για τη συγκεκριμένη CC Cream, αν είναι καλή για λιπαρές επιδερμίδες, αν ενυδατώνει ταυτόχρονα, αν προστατεύει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που έχει το SPF 50. Θεωρώ τώρα που είμαστε ακόμη περισσότερο έξω στον ήλιο και που έχει φτιάξει ο καιρός, είναι απολύτως απαραίτητο. Οπότε ελπίζω να τα πάει καλά και με τη μάσκα. Εννοείται θα σετάρω και concealer αλλά και πρόσωπο με την Hyaluronic Hydra Powder από By Terry και σήμερα. Okay, έτοιμη η ώρα είναι. Τι ώρα είναι? 3:20. Oh my god. Λοιπόν, πρέπει να τρέξω. Να σας πω ότι όλη αυτή την εβδομάδα χρησιμοποιώ το Airbrush Flawless Setting Spray από Charlotte Tilbury και μ' αρέσει πολύ. Έφυγα και τα λέμε σε λίγο. Γεια σας από το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, μόλις τελείωσα τη φυσικοθεραπεία μου, η ώρα είναι 5:15. Να σας πω ότι δεν είχα επιμείνει πολύ, δηλαδή εδώ βλέπετε τα σημαδάκια που έχω στο μάγουλό μου και μου αρέσει που φαίνεται έτσι υγιής και φρέσκια η επιδερμίδα μου, λίγο πιο φρέσκια από ό,τι θα ήθελα. Στη ζώνη του ταφ έχει βγει μια μικρή λιπαρότητα. Αλλά σε γενική γραμμή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δεν ξέρω κι εσείς πώς το βλέπετε σε φυσικό φως, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τα φώτα του στούντιο κάποιες φορές νομίζω ότι μπορεί και να καμουφλάρουν κάποιες ατέλειες που έχουμε. Αν και δεν χρησιμοποιώ κανένα beauty filter εκεί, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάω και σε ένα άλλο ραντεβού που έχω και θα τα πούμε το βραδάκι. Εντάξει, θα τρελαθείτε, η ώρα είναι 12:01. Είχα κάνει ένα check-in και νωρίτερα, η αλήθεια είναι, αλλά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, οπότε αποφάσισα να το ξανακάνω τώρα. Λοιπόν, θα σας φέρω λίγο πιο κοντά για να δείτε ότι έχουμε τρομερό πρόβλημα στη ζώνη του ταφ. Κατά τα άλλα όμως μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά, ας το κάνω λίγο ακόμα, αρκετά ευχαριστημένη από το συγκεκριμένο foundation, CC cream, γιατί το φοράω για περίπου 9 ώρες στο πρόσωπό μου, που εντάξει είναι
πολλές οι ώρες, οπότε είναι φυσιολογικό να έχει βγάλει λιπαρότητα στο ταφ, να έχει μεταφερθεί στη μάσκα. Αυτή είναι η μάσκα που φορούσα σήμερα για reference με τις υπόλοιπες μέρες και για σύγκριση. Έχει φύγει αρκετό στη μάσκα. Αλλά το παράπονό μου δεν είναι τόσο πολύ στην περίμετρο του προσώπου, όσο στη ζώνη του ταφ. Εδώ αντιμετωπίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα, μιας και έχω πολύ λιπαρότητα εδώ. Στη μύτη, καλά, έχει γίνει ένας χαμός. Εδώ έχει μαζέψει. Και εδώ έχει φύγει τελείως, είναι ρόζι μύτη μου. Βλέπετε ξεκάθαρα το σημαδάκι μου και το πηγούνι επίσης είναι χωρίς foundation. Κατά τα άλλα συμπαθητικά είναι τα πράγματα. Αυτό για σήμερα. Πάω να κοιμηθώ, είμαι πτώμα και τα λέμε αύριο. Η ώρα είναι 11 και 16, είναι πρωινό Μεγάλης Πέμπτης και σήμερα θα δοκιμάσουμε το Tinted Moisturizer από την Laura Mercier για να δούμε πώς θα πάει με τη χρήση μάσκας όλη μέρα. Και μαζί με αυτό θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ mattifying primer, αυτό εδώ από Milk Makeup που έχω πολύ καιρό παιδιά να το χρησιμοποιήσω, η αλήθεια είναι. Είναι σε stick, μου φαινόταν ότι είναι τεράστιο, που είναι τεράστιο δηλαδή, θα σας κρατήσει για πάρα πολύ καιρό, αλλά τελικά το είχα ευχαριστηθεί πολύ και έχω καιρό να το χρησιμοποιήσω γιατί ειλικρινά το είχα ξεχάσει. Και πάμε στην απόχρωση 3N1, είναι η απόχρωση Sand, να την εφαρμόσω στο πρόσωπό μου σαν κρέμα σήμερα με τα δάχτυλά μου και ό,τι δεν μ' αρέσει θα το τελειοποιήσω με το πινέλο μου. Ψετάρω τα πάντα με την πούδρα μου By Terry, η οποία δεν έχει και talc. Έτοιμη σχεδόν, γιατί μου μένει να βάλω και κραγιόν, έχω κάνει μόνο περίγραμμα στα χείλη. Σήμερα η μέρα προβλέπεται μεγάλη, γιατί έχω να πάω να δω τον ανιψιό μου και αμέσως μετά να εμβολιαστώ για την πρώτη δόση, οπότε θα σας δω αργότερα. Bye! Η ώρα είναι περίπου 3 παρατέταρτο. Μόλις έκανα το εμβόλιο για τον COVID, την πρώτη δόση. Ανυπομονώ να κάνω και τη δεύτερη και παιδιά να ξεμπερδεύουμε με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, να σας δείξω τη μάσκα μου, η οποία έχει αρκετό foundation πάνω και είναι λογικό γιατί πρώτον κάνει άπειρη ζέστη σήμερα. Έχω υδρώσει κιόλας εδώ. Θα σας φέρω και πιο κοντά να δείτε. Δεύτερον, φορούσα διπλή μάσκα που σημαίνει ότι αυτή πιέστηκε πιο πολύ στο πρόσωπό μου όταν πήγα να κάνω το εμβόλιο. Λοιπόν, για ελάτε πιο κοντά. Εδώ έχω υδρώτα κανονικά. Στο πηγούνι μου, από ό,τι φαίνεται, κανένα foundation δεν θέλει να μείνει. Υπάρχει μια άρνηση. Πάντως, η μύτη και αυτή η περιοχή ανάμεσα στα μάτια έχει μια ωραία γυαλάδα. Δεν μπορώ να πω ότι έχει βγάλει τρομερή λιπαρότητα ακόμη. Και το υπόλοιπο ελαφρύ μακιγιάζ που έκανα ομολογουμένο σήμερα είναι στη θέση του. Θα κάνω check-in και αργότερα, όπως πάντα, από το σπίτι. Καλησπέρα, είναι σχεδόν 11 παρα 20, σχεδόν ώρα για ύπνο δηλαδή. Είμαι πτώμα σήμερα και δεν έχει να κάνει με το εμβόλιο, γιατί πραγματικά η μόνη παρενέργεια που είχα ήταν ότι μου έδιασε το μπράτσο περίπου μισή ώρα αφού το είχα κάνει και για κανένα 20 λεπτό. Κατά τα άλλα, so far so good, όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω τη μάσκα που φόρεσα σήμερα. Ελάχιστη ποσότητα έχει φύγει όπως θα δείτε σε σχέση με τις άλλες ημέρες. Ήταν βέβαια και ένα πιο ελαφρύ προϊόν αυτό που χρησιμοποίησαμε σήμερα, το Tinted Moisturizer από την Laura Mercier. Φύσηξα τη μύτη μου και έχει φύγει τελείως, θα έλεγα, από τη μύτη μου. Ίσως υπάρχει μια ελάχιστη κάλυψη. Στο πηγούνι είπαμε δεν μένει τίποτα, στο δικό μου. Εδώ υπάρχει μια γυαλάδα, αλλά όχι τραγική λιπαρότητα, να πεις πω πω γυαλίζω τρομερά. Να χαμηλώσω και λίγο τη φωτεινότητα, δεν ξέρω αν θα βοηθήσει στο να τα δείτε πιο καλά τα πράγματα. Να, η γυαλάδα φαίνεται, είναι ξεκάθαρη. Λοιπόν, και εδώ στα μάγουλά μου η κατάσταση είναι αρκετά συμπαθητική. Είναι όπως ήταν και σήμερα το πρωί, που μπορούσες δηλαδή να δεις αυτά τα σημαδάκια, γιατί δεν τα είχα κρύψει με κάποιο κονσίλερ. Το ίδιο και από αυτή την πλευρά, αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου. Νομίζω ότι τα πήγε αρκετά καλά αυτό το προϊόν και δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα γιατί είναι tinted moisturizer και δεν είναι foundation πλήρους κάλυψης, έτσι. Γι' αυτό και μόνο το λόγο. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το πρωί. Γιατί ακούτε και ο Μέρλιν θέλει να πάει για ύπνο, γκρινιάζει. Για να δοκιμάσουμε ένα ακόμα foundation. Καλημέρα, είναι μεγάλο Σάββατο. Τώρα να σας πω ότι είμαι καλά, δεν είμαι. Φαντάζομαι η ταλαιπώρια θα φαίνεται και στο πρόσωπό μου. Γιατί, παιδιά, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ μετά το εμβόλιο. Η αλήθεια είναι ότι εχθές είχα όλη μέρα πυρετό. Βάζω το Milk Primer όσο σας εξηγώ τι έγινε στο κέντρο του προσώπου. Και ακόμα έχω κάτι δεκατάκια, αλλά σήμερα αποφάσισα να σηκωθώ γιατί έχω και κάποιες δουλειές έξω και πρέπει να γίνουν, οπότε έχω πάρει το Panadol έξτρα μου και ελπίζω να μην έχω και σήμερα πυρετό. Είναι μία από τις πολύ συνηθισμένες, αυτό είναι το Laura Mercier Pure Canvas Primer, από τις πολύ συνηθισμένες παρενέργειες, μη σας ανησυχεί αυτό, του AstraZeneca.
και ελπίζω ότι θα περάσει για να βγούμε όλοι πιο δυνατοί από αυτό το πράγμα και να έχουμε πλέον ενός τύπου ανοσία στο κορονοϊό. Λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσουμε το Lumen Silk από Giorgio Armani. Το έχω στην απόχρωση 6 και θα το εφαρμόσω όπως πάντα με το πινελάκι μου. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το πιο μικρό σήμερα. Θα βάλω λίγο εδώ και θα έρθω να το απλώσω. Έχω βάλει φυσικά και αντιλιακό από κάτω, έτσι, μην το ξεχνάτε ποτέ. Για concealer θα χρησιμοποιήσω το NARS Radiant Creamy Concealer σήμερα, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου, το ξέρετε, αλλά είναι και μια απόχρωση που δεν είναι πολύ λευκή, γιατί το foundation αυτό είναι λίγο σκούρο. Γύρω από τα μάτια θα χρησιμοποιήσω την Brightening Powder της Laura Mercier. Και στο υπόλοιπο πρόσωπο, by Terry, η Hyaluronic Hydra Powder, το ξέρετε ότι πλέον την έχω λατρέψει. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό μακιγιάζ για σήμερα. Στα χείλη έβαλα το Sunset Strip, την απόχρωση αυτή που χρησιμοποιείται και για ρούζ από Nude Sticks, αλλά σήμερα δεν ήθελα να βάλω τίποτα κρεμόδε στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:30, φεύγω και θα τα πούμε αργότερα. Πάω να φτιάξω νύχια. Δεν ξέρω τι χρώμα θα κάνω, νομίζω κάτι προσκόκκινο θέλω σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα ευχάριστα. Είμαι επιτέλους καλά. Έφτιαξα νύχια. Η θερμοκρασία μου είναι 36,5, άρα 1/24 υπέφερα από το εμβόλιο. Και θα συνεχίσω με τα δυσάρεστα, λέγοντάς σας ότι έχω βγάλει αρκετή λιπαρότητα που δεν το περίμενα. Και λέγοντάς σας επίσης ότι το foundation έχει μεταφερθεί απίστευτα πολύ στη μάσκα. Τη φορούσα βέβαια για 2 ώρες συνεχόμενα, όσο έκανα το manicure, μπορώ να σας πω και 2,5 ώρες μπορεί να μας πήρε. Και γενικά δεν το περίμενα αυτό, γιατί το Armani Luminous Silk είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι και πολύ transfer proof. Θα δούμε και πώς θα το πάει στη συνέχεια και φυσικά πώς θα είναι το βραδάκι όταν κάνω το τελευταίο check-in. Γεια σας και χαρά σας, η ώρα είναι 7:34, μόλις γύρισα σπίτι και το foundation έχει ζήσει μία από τις χειρότερες του μέρες σήμερα και το πρόσωπό μου επίσης. Δεν ξέρω αν είναι η υγρασία, δεν ξέρω αν είναι η ζέστη, δεν ξέρω αν είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ περίεργη η θερμοκρασία σήμερα. Θέλω να σας δείξω τη μάσκα, η οποία είναι νομίζω πιο λερωμένη από οποιαδήποτε άλλη ημέρα. Και το ρούζ υπάρχει ακόμα στο πρόσωπό μου, γιατί προσέθεσα ρούζ, να σας πω την αλήθεια, σήμερα, έτσι λίγο από πάνω, γιατί ήθελα να βγάλω μια φωτογραφία μακρινή και ήθελα λίγο να φαίνονται ροδαλά τα μαγουλάκια μου. Λοιπόν, κατά τα άλλα, βλέπετε εδώ ότι υπάρχει μια απίστευτη γυαλάδα παντού. Εδώ έχει φύγει τελείως, βλέπετε την κοκκινίλα που έχω, βλέπετε αυτό το σημαδάκι, βλέπετε και αυτό το σημαδάκι στη μύτη μου. Επίσης, όλες οι κοκκινίλες που θα μπορούσαν να φαίνονται, φαίνονται. Και είναι λες και δεν έχω foundation στο πρόσωπό μου σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα. Κάτι έχει μείνει, αλλά πραγματικά αυτό εγώ δεν το περίμενα. Αν σκεφτείτε ότι είναι από τα πολύ αγαπημένα μου το Luminous Silk, δεν ξέρω. Μάλλον επειδή δεν το είχα δοκιμάσει για πολλές ώρες με μάσκα. Τουλάχιστον για μάσκα δεν είναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο με ένα νέο foundation. Γεια σας, γεια σας. Είναι Κυριακή του Πάσχα. Ετοιμάζομαι να πάω σε πασχαλινό τραπέζι και σήμερα λέω να δοκιμάσω το Pro Filter Hydrating Foundation από Fenty. Το έχω εδώ σε δεγματάκια. Θα κάνω mix μάλλον αυτών των 2 αποχρώσεων για να βρω αυτή που μου ταιριάζει καλύτερα. Λοιπόν, ανοίγω το primer. Μια σταλίτσα είναι, ίσα-ίσα για μια χρήση. Το primer είναι βελούδινο. Πραγματικά η αίσθηση είναι καταπληκτική. Δεν έχει αυτή την αίσθηση της σιλικόνης που έχουν πολλά primer. Είναι σαν να βάζεις μια βελούδινη κρέμα στο πρόσωπό σου. Πάμε στο foundation. Έχω εδώ τις αποχρώσεις 150 και 210. Και επειδή, αν δεν κάνω λάθος, η σωστή μου απόχρωση είναι 190, θα αναμίξω τις δύο αυτές για να δούμε τι θα βγει. Λοιπόν, παίρνω το πινελάκι μου και αρχίζω και το εφαρμόζω. Η αίσθηση είναι δροσερή. Δεν μου έχει ξανατύχει αυτό με foundation. Νομίζω ότι έχω βάλει λίγο παραπάνω ποσότητα από όσοι χρειαζόμουν. Θα βάλω το concealer μου ωστόσο και θα του δώσω ένα λεπτάκι να σταθεί πριν το σετάρω, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην το σετάρω, όπως καταλαβαίνετε. Χρησιμοποιώ την ίδια πούδρα από Laura Mercier που χρησιμοποιώ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, νομίζω, για γύρω από τα μάτια. Και θα χρησιμοποιήσω την πούδρα By Terry, την Hyaluronic Hydra Powder, για το υπόλοιπο πρόσωπο. Λοιπόν, είμαι έτοιμη, σχεδόν έτοιμη. Να μην ξεχάσω να σας πω, δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει μία από τις προηγούμενες ημέρες, ότι ολόκληρη αυτή την εβδομάδα για σετάρισμα χρησιμοποιώ το Airbrush Flawless Setting Spray από την Charlotte Tilbury και πραγματικά βρίσκω ότι κάνει διαφορά, παιδιά. Λοιπόν. Αχ.
Είναι και δροσερό και τέλειο. Λοιπόν, φεύγω, πάω να φάω. Ελπίζω και εσείς να περάσετε καλά την Κυριακή του Πάσχα και τα λέμε αργότερα. Μπήκα πριν από λίγο στο σπίτι. Το μόνο που κατάφερα να βγάλω είναι τα σκουλαρίκια μου, γιατί μπλέκονται στη μάσκα και με τρελαίνουν. Και το μόνο που θέλω να κάνω είναι να ξεβαφτώ, γιατί είχε αρχίσει και με πιάνει φαγούρα, ειλικρινά, από τις ώρες που είναι αυτό το foundation στο πρόσωπό μου και από τη χρήση της μάσκας, που τη φόρεσα συνολικά μία μισή ώρα, μπορείς να πεις σήμερα. Η ώρα είναι 8 παρά τέταρτο. Εντάξει, μπορώ να πω ότι σε σχέση με τη μάσκα δεν τα έχει πάει χειρότερα από τα υπόλοιπα foundations που δοκίμασα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Αυτή είναι η μάσκα και το πώς φαίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά δεν τη φόρεσα και τόσες πολλές ώρες όσες τη φοράω τις υπόλοιπες μέρες. Οπότε είμαι λίγο ντεμή. Δεν είμαι και πάρα πολύ ικανοποιημένη, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ απογοητευμένη. Αυτό να το πούμε. Είμαι απογοητευμένη ωστόσο ως προς το αποτέλεσμα του foundation στο πρόσωπό μου. Μισώ να σας ζουμάρω και λίγο ακόμη για να τα δείτε και ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, καλά, πρώτον, εδώ που ακουμπούσε η μάσκα έχω και σημάδια. Έχω απίστευτη λιπαρότητα σε αυτό εδώ το σημείο, ανάμεσα στα μάτια, από τη μύτη έχει φύγει, έχει ξεβάψει. Απίστευτη λιπαρότητα και στα πλαϊνά της μύτης. Καλά, εδώ έχει μαζέψει, είναι χάλια, το βλέπετε φαντάζομαι. Και εδώ που ίδρωσα και στο πηγούνι έχει φύγει. Ναι, το ρούζι υπάρχει ακόμα στη θέση του κάπως, αλλά γενικά δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που θες να έχεις μετά από 5-6 ώρες. Οπότε πάω να ξεβαφτώ και με τα λίπες μου λέω ότι κανένα από τα δύο foundations της Fenty εμένα δεν μου ταιριάζει. Θέλω να δοκιμάσω ωστόσο και ένα άλλο που έχει βγάλει τώρα τελευταία που είναι σαν CC cream, αν δεν κάνω λάθος, ένα πάρα πολύ ελαφρύ. Γιατί έχω δει πάρα πολύ καλά reviews. Πριν το αγοράσω όμως θα τελειώσω αυτά που έχω, γιατί όπως είπαμε είμαι και σε no buy περίοδο, είμαι και σε ένα project pan. Λοιπόν, αύριο ελπίζω ότι θα δοκιμάσουμε άλλο ένα foundation, γιατί είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου και θέλω νομίζω με αυτό να κλείσω την εβδομάδα. Σας φιλώ και τα λέμε το πρωί. Καλημέρα στα παιδιά τα όμορφα. Είναι Τετάρτη. Δεν φίλμαρα καθόλου χθες, γιατί δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι χθες, παρόλο που έλεγα άνοιξε η εστίαση και θέλω λογοβόλτες. Λοιπόν, οπότε σήμερα κάνουμε την δοκιμή για το τελευταίο foundation της εβδομάδας, που δεν είναι άλλο από το Estée Lauder Double Wear. Λοιπόν, θα βάλω primer, το Dermalogica Skin Perfect Primer με SPF 30, για να έχουμε και αντιλιακή κάλυψη καλή, γιατί έχει τρομερή λιακάδα σήμερα. Μου είχε λείψει αυτό το primer, είχα καιρό να το χρησιμοποιήσω. Και στη συνέχεια θα πάρω το Double Wear, λοιπόν, στην απόχρωση 2W2 και θα το αναμίξω με 1-2 σταγόνες από το 111 Skin Rose Gold Radiance Booster. Γιατί όπως ξέρετε, το Double Wear είναι ένα αρκετά έτσι δυνατό foundation σε κάλυψη. Έβαλα 2 σταγόνες μόνο από αυτό. Έχω αντλία! Εδώ και αρκετό καιρό. Επιτέλους αξιώθηκα να πάρω αντλία για το Double Wear μου και δεν την έχω χρησιμοποιήσει και ποτέ. Θα βάλω 2 αντλίες προς το παρόν και θα το αναμίξω με το δάχτυλό μου για να το εφαρμόσω με Beauty Blender σήμερα. Θα κάνω τη διαφορά. Για τον οποίο το λόγο ότι χθες έπλυνα όλα μου τα πινέλα και δεν έχουν στεγνώσει ακόμα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Τελικά έβαλα 3 αντλίες από το Estée Lauder Double Wear. Έβαλα μία μάσκαρα την οποία είχα αδικήσει. Δεν σας έδειξα στο βίντεο που έκανα και δοκίμαζα όλες τις μάσκαρα που έχω στη συλλογή μου, γιατί ήταν μέσα σε ένα νεσεσέρ, παιδιά, και την είχα ξεχάσει. Λοιπόν, είναι η Lash Elegance από 17. Τίμια κι αυτή, θα έλεγα. Και στα χείλη φοράω αυτό εδώ το Liquid Lipstick από MAC, είναι από τα Powder Kiss, το Mullet Over, σε συνδυασμό με το αγαπημένο μου μολύβι από Anita Brand, ξέρετε ποιο είναι. Φυσικά όλα τα προϊόντα σας τα γράφω στην περιγραφή, το ξέρετε αυτό, φεύγω και τα λέμε σε λίγο. Δεν σας έχω πει τι ώρα είναι βέβαια, για να δούμε τι ώρα είναι. Είναι, ελάναψε, 11:25. Λοιπόν, μόλις μπήκα σπίτι, sorry που δεν σας έκανα check-in απ' έξω, αλλά είχα δώσει και το αυτοκίνητο για πλήσιμο και μετά βιαζόμουν κάπως να γυρίσω και μιλούσα και στο τηλέφωνο ταυτόχρονα με τα Bluetooth ακουστικά μου, δεν το κρατούσα το τηλέφωνο, μην περνάμε και λάθος μηνύματα σε αυτό το κανάλι και μας την πούνε. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω τη μάσκα, η οποία νομίζω είναι πιο καθαρή από κάθε άλλη μέρα, φυσικά και έχει μεταφερθεί κάμποσο foundation, αλλά τα πράγματα, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, θα τη δούμε βέβαια και αργότερα. Γιατί νομίζω ότι θα χρειαστεί να ξαναβγώ κάποια στιγμή έξω. Προς το παρόν να κάνω και ένα κοντινό εδώ στο πρόσωπό μου. Η κατάσταση είναι πολύ καλή. Είναι μια matte, πολύ ωραία κατάσταση. Γιατί αυτό το foundation δεν με απογοητεύει ποτέ και δεν με απογοητεύει ούτε σήμερα, που πραγματικά
Κάνει απίστευτη ζέστη. Έχω υδρώσει και έχω ξεϊδρώσει σε αυτή την περιοχή πολλές φορές. Βλέπετε, το κραγιόν μου έχει φύγει, το έχω φάει. Αλλά το foundation είναι σε πολύ καλή φάση. Και χαίρομαι. Θα τα πούμε σε λίγο. Α, ναι, το γυαλί. Γιατί ζέστη είναι αυτή. Τι ζέστη είναι αυτή. Λοιπόν, η ώρα είναι, ας κάνουμε ένα τσεκ στο κινητό, 10 και 4. Έχει διαφημίσει στο MasterChef και είπα να έρθω να σας πω τα μαντάτα. Πρώτον, η μάσκα μου είναι αυτή. Θα τη φέρω πολύ πολύ κοντά, να μην επηρεάζεται από το πρόσωπό μου και τα φώτα, για να δείτε ότι είναι πιο καθαρή από ποτέ. Δεύτερον, λιπαρότητα έχω, φυσικά και έχω, σιγά που δεν θα είχα, ειδικά εδώ στην περιοχή γύρω από τα μάτια, αλλά και εδώ που η πόρη μου είναι συνήθως πιο εμφανής, γύρω από τη μύτη δηλαδή. Στο πηγούνι έχει παραμείνει λίγο foundation, κάτσε να σας φέρω πιο κοντά, να με βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, Okay, δεν μπορείς να πεις ότι είναι χάλια η λιπαρότητα, είναι μια γυαλάδα που αν κάνεις ένα έτσι ταμπονάρισμα με ένα χαρτάκι, δεν έχω και ένα χαρτάκι. Θα το κάνω με το εσωτερικό της μάσκας μου, αφού το χρησιμοποιήσαμε. Λοιπόν, αν κάνεις αυτό, εντάξει, φεύγει και σώζεται η κατάσταση, απλά δεν ήθελα να το πειράξω καθόλου για να δείτε ακριβώς πώς είναι το πρόσωπό μου μετά από τόσες ώρες. Παρ' όλα αυτά, το foundation δεν έχει κάνει κομματάκια ή να πεις ότι έχει μαζέψει κάπου άσχημα και το μακιγιάζ συνεχίζει να είναι στο πρόσωπό μου, όπως βλέπετε. Οπότε, το τελικό verdict, η τελική ετοιμιγωρία είναι ότι συνεχίζω να αγαπώ πολύ το Double Wear της Estée Lauder. Είναι ότι επίσης, εάν είχα χρησιμοποιήσει μια πουδρίτσα έτσι να σετάρω λίγο το πρόσωπό μου κατά τη διάρκεια της ημέρας ή έστω blotting papers, αυτά που αφαιρούν τη λιπαρότητα, η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη, αλλά τα πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ αν είστε ακόμα εδώ και αν καταφέρατε να δείτε όλο αυτό το βίντεο. Ελπίζω να το βρήκατε πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ το φίλμαρα με πολύ μεγάλη χαρά και θα ήθελα να δω και από άλλες YouTubers τέτοια βίντεο, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικά, ειδικά όταν είσαι λιπαρή ή ξηρή αντίστοιχα, δηλαδή το δέρμα σου έχει κάτι extreme, κάποια extreme κατάσταση ή έχεις ακμή, για να μπορούμε να βοηθάμε όσους συμπάσχουν με μας. Έρχομαι. Λοιπόν, κάτσε να δω αν θέλει ο Μέρλιν να σας πει καληνύχτα, μισό. Έλα να πεις ένα γεια. Να το κουκλί. Σας φιλώ πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Φιλιά πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Τι θέλεις, πάμε για ύπνο?